Με το σημερινό νομοσχέδιο η κυβέρνηση επιχειρεί να διαχειριστεί το πρόβλημα της στέγης των λαϊκών στρωμάτων που έχει οξυνθεί τα τελευταία χρόνια. Και λέμε απλώς να διαχειριστεί, γιατί προχθές στην Επιτροπή ακόμα και ο αρμόδιος υπουργός που εισάγει αυτό το νομοσχέδιο, αφού πρώτα παραδέχτηκε την πλήρη απουσία κρατικής στεγαστικής πολιτικής για την τελευταία δεκαετία, ομολόγησε ανοιχτά ότι το νομοσχέδιο τούτο δεν αντιμετωπίζει συνολικά το ζήτημα, καθώς, όπως είπε, δεν υπάρχουν δυνατότητες να καλύψουμε όλους όσους θα είχαν ανάγκη. Και μιλάμε τώρα για τη στέγαση, για ένα οξυμένο στις μέρες μας κοινωνικό πρόβλημα και φυσικά για μια βασική, στοιχειώδη ανθρώπινη ανάγκη. Σε αντίθεση όμως με τον σοσιαλισμό που γνωρίσαμε και ο οποίος δεκαετίες πριν έλυσε πλήρως το πρόβλημα της στέγης, εξασφαλίζοντας σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε νέο ζευγάρι μία δωρεάν κατοικία, στο σύστημα που ζούμε, τον καπιταλισμό, το ζήτημα της στέγης παραμένει διαχρονικά άλυτο. Και ο λόγος είναι βασικά ένας. Η μετατροπή και αυτής της ανθρώπινης ανάγκης σε εμπόρευμα. Και μάλιστα πανάκριβο. Το δε αστικό καπιταλιστικό κράτος, όταν πρόκειται για τέτοιες λαϊκές ανάγκες, το ξεκόβει και αμέσως δηλώνει ότι οι δυνατότητές του είναι μικρές. Αλλά όταν πρόκειται για τις ανάγκες του κεφαλαίου, τότε οι δυνατότητές του ξαφνικά γίνονται σχεδόν απεριόριστες. Σήμερα λοιπόν στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόβλημα της στέγης και των ενοικίων είναι οξύ και έντονο, αφού οι δαπάνες για τη στέγαση μπορεί να φτάνουν ακόμα και στο 50% του εισοδήματος μιας λαϊκής οικογένειας. Σύμφωνα με την Ελστάτ, τα έξοδα στέγασης αυξήθηκαν φέτος κατά 36% σε σχέση με πέρυσι. Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά 35% στην Αττική και κατά 25% κατά μέσο όρο στην περιφέρεια τα τελευταία 3 χρόνια. Τι είναι όμως αυτό? Τι είναι αυτό που εκτοξεύει τις τιμές και μετατρέπει και την κατοικία σε μια πολυτέλεια για τον λαό, οδηγώντας τους νέους ηλικίας 18-34 ετών να μένουν με τους γονείς τους σε ένα ποσοστό 70% το 19, όταν ήταν το 2008 στο 58% αυτό το ποσοστό. Μα τι άλλο από το ότι η κατοικία είναι και αυτή ένα εμπόρευμα, όπως είπαμε, και όπως σε κάθε εμπόρευμα η τιμή του μεταβάλλεται. Μόνο που η άνοδος της τιμής δεν αποτελεί ένα έκτακτο φυσικό φαινόμενο, τυχαίο, αλλά είναι προϊόν αυτής της φυσιολογικής λειτουργίας του καπιταλισμού. Δείτε, όταν η καπιταλιστική οικονομία περνά στη φάση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, δεν πυροδοτείται τότε η ζήτηση σε σχέση με την προσφορά. Να λοιπόν πώς ανεβαίνουν οι τιμές. Και αυτό ισχύει και στην κατοικία, παύλα εμπόρευμα. Και όταν ύστερα έρχονται οι κρατικές επιδοτήσεις στα πλαίσια πάντα της καπιταλιστικής αγοράς, τι βλέπουμε? Οι τιμές όχι μόνο δεν πέφτουν, αλλά διατηρούνται και πολλές φορές ανεβαίνουν. Αυτό ακριβώς γίνεται ήδη και θα γίνει ακόμα περισσότερο με τη διοχέτευση δισεκατομμυρίων ευρώ, είτε μέσω δανείων είτε μέσω άλλων κρατικών πακέτων στήριξης, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Στην ίδια κατεύθυνση της εκτόξευσης των τιμών οθεί και η λεγόμενη πράσινη μετάβαση της καπιταλιστικής οικονομίας με το πράσινο πανάκριβο ρεύμα και τα πράσινα εμπορεύματα, προκειμένου να δώσει διέξοδο βέβαια σε υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια με εγγυημένη κερδοφορία, απαξιώνοντας την προηγούμενη τεχνολογία και τα εμπορεύματα. Και κάπως έτσι οι ενεργειακά αναβαθμισμένες παλιές κατοικίες και οι νέες κατασκευές, οι βιοκλιματικές, με πράσινα υλικά και τεχνολογίες, αποτελούν σήμερα πανάκριβα πράσινα εμπορεύματα, τα οποία βέβαια καλείται να πληρώσει πολύ ακριβά ο λαϊκός καταναλωτής, αν μπορέσει. Εν τω μεταξύ, δεν πρέπει να το ξεχνάμε ούτε αυτό, οι τιμές κατασκευής συν 12% από πέρυσι καθορίζονται και από το καρτέλ των ομίλων των δομικών υλικών, ανεβάζοντας και άλλο τις τιμές των νέων κατοικιών. Προσέξτε όμως, όλη αυτή η στεγαστική κρίση εντείνεται και από την επίσημη κρατική πολιτική προσέλκυσης κεφαλαίων για τη μετατροπή της χώρας και ιδιαίτερα της Αττικής και της Αθήνας σε ένα διεθνή προορισμό για υψηλού επίπεδου τουρισμό.
Και ο σχεδιασμός αυτός οδηγεί είτε σε νέες επενδύσεις ακινήτων, το real estate, είτε στην εκτόξευση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, το γνωστό Airbnb, αλλά και τη δραστηριοποίηση ξανά των κατασκευαστικών ομίλων στην κατασκευή κατοικιών στο πλαίσιο των αναπλάσεων, λόγου χάρη στο κέντρο της Αθήνας ή σε άλλες περιοχές της Αττικής, στο παράκτιο μέτωπο και σε άλλα προάστια, με αδόμητες εκτάσεις. Και κάπως έτσι, όλα αυτά μαζί, έχουν οδηγήσει σήμερα στη χώρα μας, παρά το ξυστεγαστικό πρόβλημα, 750.000 κατοικίες, σύμφωνα με την προχθεσινή καθημερινή της Κυριακής, παραμένουν κενές. 750.000 κατοικίες, ενώ τα ενίκια καλπάζουν. Και παράλληλα 200.000 νεόκτιστες κατοικίες παραμένουν απούλητες και ακατοίκητες, φυσικά ακατοίκητες, ενώ την ίδια στιγμή αυξάνονται οι άστεγοι, ακόμα και τα νέα ζευγάρια, τα οποία ζουν ακόμη με τους γονείς τους. Μέσα σε αυτό το τοπίο, λοιπόν, έρχεται σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να βαθύνει τη διαχρονική αντεργατική πολιτική στον τομέα της λαϊκής στέγης και επιχειρεί να στήσει το καινούργιο αντιλαϊκό οικοδόμημα της καπιταλιστικής στεγαστικής πολιτικής προς το συμφέρον, πρώτα απ' όλα, των κατασκευαστικών ομίλων και των τραπεζών. Έχει προηγηθεί, βέβαια, το 2012 η κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, στην οποία συνήργησαν αδίστακτα οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας που τον κατήργησαν και ο ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως, ο οποίος το αποδέχθηκε. Και ακριβώς πάνω σε αυτά τα συντρίμμια του ΟΕΚ, του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, είναι που θεμελιώνεται σήμερα το αντεργατικό τούτο νομοθέτημα. Θυμίζουμε ότι πριν ο ΟΕΚ καταργηθεί, διέθετε 800 εργαζόμενους με αντικείμενο τη μελέτη, την επίβλεψη, την κατασκευή εργατικών κατοικιών και σήμερα έχουν απομείνει κάτι λίγοι, μερικές δεκάδες μόνο εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα, σκορπισμένοι στην ΔΥΠΑ, τον πρώην ΟΑΕΔ, και μην μπορώντας φυσικά να κάνουν τίποτα. Για δείτε όμως και τι άλλο συνέβη την ίδια περίοδο. Παρά το ότι οι κυβερνήσεις διέλυσαν τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, ξέρετε τι έκαναν αυτές οι κυβερνήσεις επί 9 συνεχή χρόνια μέχρι το 2021. Συνέχιζαν κανονικά να εισπράττουν εισφορές από τους εργαζόμενους υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Ναι, αυτόν που οι ίδιες κατάργησαν. Κάθε χρόνο λοιπόν το κράτος μάζευε καμιά 380 εκατομμύρια υπέρ υποτίθεται της στεγαστικής πολιτικής, η οποία για πάνω από μια δεκαετία ήταν ανύπαρκτη, όπως παραδέχτηκε προχθές και ο ίδιος ο Υπουργός. Τα χρήματα που μαζεύτηκαν έτσι φτάσανε τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ αυτά τα χρόνια και σχημάτισαν τα αποθεματικά που ήταν τοποθετημένα στον τέως ενιαίο εκείνο λογαριασμό για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών. Αρχικά, λοιπόν, νόμος του 2013 προέβλεπε τη διάθεση αυτών των χρημάτων μόνο για τους στεγαστικούς σκοπούς για τους οποίους εισπράχθηκαν. Όμως, με το φετινό νόμο, το 4921, με τον οποίο ο ΑΕΔ μετονομάστηκε σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, μπορεί πια να χρησιμοποιήσει αυτά τα δισεκατομμύρια αποθεματικά και για αλλότριους σκοπούς, με μια απλή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με τον ίδιο νόμο, επίσης, επιτρέπεται πλέον και η μίσθωση ακινήτων της ΔΥΠΑ και δομημένων και αδόμητων σε ιδιώτες. Είναι φανερό, νομίζουμε, ότι εδώ η κυβέρνηση έχει στήσει έναν μηχανισμό, κανονικό μηχανισμό λαιλασίας και των αποθεματικών και της ίδιας της δημόσιας περιουσίας. Με αυτά τα χρήματα και την περιουσία, λοιπόν, των εργαζομένων, η κυβέρνηση έρχεται να χρηματοδοτήσει τα στεγαστικά προγράμματα του σημερινού της νομοσχεδίου. Κάνει δηλαδή μνημόσυνο με ξένα κόλυβα. Όμως, αρκεί κάποιος να διαβάσει το νομοσχέδιο για να καταλάβει αμέσως ότι αυτό περισσότερο μεριμνά για την αγορά ακινήτων, για το real estate και για τα συμφέροντα των κατασκευαστικών ομίλων και των τραπεζών και λιγότερο για τις πιεστικές στεγαστικές ανάγκες των λαϊκών οικογενειών και των νέων ανθρώπων και ζευγαριών. Καμαρώνει δε, γιατί όπως γράφει στην αιτιολογική έκθεση, για τις δράσεις στεγαστικής πολιτικής που ρυθμίζονται με το παρόν νομοσχέδιο, γράφει, έχει γίνει, λέει, ανάλυση βέλτιστων πρακτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Για ακούστε, λοιπόν, μερικές βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές.
Σουηδία 2022. Τα νέα ζευγάρια κάνουν ουρές για να βρουν σπίτι να νοικιάσουν, περνώντας από διαδικασία συνέντευξης στον ενοικιαστή, παρόμοια με συνέντευξη για δουλειά. Γερμανία 2022. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, η κοκκινοπράσινη αριστερή τρομάρα τους, τέλος πάντων, κυβέρνηση του κρατηδίου του Βερολίνου, ψήφισε νέες αυξήσεις στα ενοίκια, στηρίζοντας την επιχειρηματική δράση στη στέγη με τη συμμετοχή και του ίδιου του Δήμου. Ξεσπούν έτσι αμέσως μεγάλες λαϊκές κινητοποίησεις στο Βερολίνο, τα αιτήματα των οποίων τα γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια, οι κοκκινοπράσινοι αυτοί οι υπηρέτες του συστήματος, ενώ την ίδια στιγμή οι δύο μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι της πόλης συγχωνεύονται και ισχυροποιούνται. Πορτογαλία 2022, το πολυδιαφημισμένο της πρόγραμμα αφορά μόλις 6.800 επιδοτούμενες κατοικίες, σαν το εξοικονομώ δηλαδή στη χώρα μας. Ευρωκοινοβούλιο 2022, αυτό όταν δεν ασχολείται με τα λόμπι και τις business στο Κατάρ, ψηφίζει τις εξαγορές κατοικιών από τράπεζες και funds στη δευτερογενή αγορά και προτείνει, άκουσον, εξώσεις μεν, αλλά με εγγυημένη, λέει, μεταστέγαση. Προτείνει δηλαδή να μετατρέπονται τα λαϊκά νοικοκυριά σε ενοικιαστές των ίδιων των σπιτιών τους, εάν βέβαια και εφόσον μπορούν να πληρώνουν το νίκη στις τράπεζες. Στη χώρα μας τώρα και στο πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα «Σπίτι μου» του νομοσχεδίου, τα 375 εκατομμύρια με τα οποία κοστολογείται αυτό το πρόγραμμα προέρχονται αποκλειστικά από το κουμπαρά του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, τα χρήματα των ίδιων των εργαζομένων δηλαδή, που είχε όμως γύρω στα 2,5 δις. Είναι δηλαδή οι εισφορές των εργαζομένων, ο υδρότας τους, το αίμα τους. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για πρόγραμμα δανειοδότησης, το οποίο πρωταρχικά επιδιώκει να εξασφαλίσει τον πιστωτή, δηλαδή την τράπεζα στην αγορά ενός σπιτιού. Κάτι άλλωστε που παραδέχτηκε προχθές και ο αρμόδιος υπουργός. Εδώ εξειδικεύονται και κατηγοριοποιούνται τόσο εκείνοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, όσο και οι όροι του δανεισμού τους. Πρόκειται δηλαδή για τους πελάτες, αυριανά υποψήφια θύματα του τραπεζικού κεφαλαίου. Και σε σχέση με το τεράστιο μέγεθος του στεγαστικού ζητήματος, εν τέλει είναι και ελάχιστοι αυτοί. Δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τους 2,5 με 3.000 περίπου δικαιούχους, και εμείς ως ΚΚΕ θεωρούμε ότι όλες οι λαϊκές οικογένειες δικαιούνται μια σύγχρονη και ασφαλή κατοικία. Μένουν εκτός αυτού του στεγαστικού προγράμματος όλοι οι άνεργοι, όλοι οι μερικώς απασχολούμενοι, καθώς και όσοι αμείβονται με τον κατώτερο μισθό. Μένει δηλαδή εκτός η πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού της χώρας. Το επόμενο πρόγραμμα του νομοσχεδίου, με τον εφάνταστο τίτλο «Κοινωνική αντιπαροχή», δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια καραμπινάτη σύμπραξη ενός δημόσιου φορέα, της ΔΥΠΑ, του πρώην ΟΑΕΔ, με ιδιώτες, οι οποίοι θα έχουν ως υποχρέωση με δικά τους έξοδα να αναγείρουν κτίρια σε αδόμητα ακίνητα αυτού του δημόσιου φορέα, αποκτώντας ταυτόχρονα οι ιδιώτες το δικαίωμα να εκμεταλλεύονται τα ακίνητα αυτά για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβασή τους, διάστημα της σύμβασης το οποίο το αφήνεται τελείως αόριστο. Βέβαια, θα πείτε ότι έχουν υποχρέωση να εκμισθώνουν μέρος κάθε τέτοιου ακινήτου και σε τρίτους, με υψηλά όμως πάντα ενοίκια, μιας και, όπως είναι γνωστό, μεσολαβεί το κέρδος του κατασκευαστή ιδιώτη. Δεν τα κατασκευάζει αυτός για να χάνει. Να εκμισθώνουν, ναι, αλλά μόνο για το 30 έως 60% το πολύ των οριζόντιων ιδιοκτησιών και το υπόλοιπο μπορεί να αξιοποιείται αλλού. Παραδείγματος χάρη για εμπορικά κέντρα και όλα αυτά μέσω της δημόσιας, παρακαλώ, περιουσίας. Στο επόμενο κεφάλαιο του νομοσχεδίου γίνεται λόγος για κοινωνικές κατοικίες. Είναι, ξέρετε όμως, κύριε Υπουργέ, υποκριτικό να μιλά κάποιος, όπως η κυβέρνηση, για κοινωνικές κατοικίες, χωρίς να υπάρχει παραμικρή μέρημνα, ούτε η διάταξη για τη δημιουργία κάποιου, τέλος πάντων, δημόσιου φορέα κοινωνικής κατοικίας. Και βέβαια συνιστά νεολογισμό, για να μην πούμε ότι συνιστά και αντίφαση εν της όρης η αξιοποίηση, όπως λέτε, ιδιωτικών κατοικιών για κοινωνικές κατοικίες. Εδώ βέβαια στην ουσία το πρόγραμμα Εστία
που αφορούσε τη στέγαση μεταναστών οι οποίοι είχαν αιτηθεί διεθνή προστασία, με το ονομάζεται τώρα σε πρόγραμμα κάλυψη, αλλά εγείρονται εδώ ορισμένα ερωτήματα. Πού θα μένουν αυτοί οι μετανάστες τώρα? Και γιατί αυτός ο ηλικιακός περιορισμός των 25 έως 39 ετών? Δεν υπάρχουν ευάλωτα νοικοκυριά και πέρα από αυτές τις ηλικίες? Δεν υπάρχουν νεότερες ηλικιακές ομάδες όπως παραδείγματος χάρη οι φοιτητές? Γιατί όλοι αυτοί δεν υπάγονται σε αυτή τη διάταξη? Ένα άλλο μέτρο του νομοσχεδίου είναι να επιδοτούνται ιδιώτες ιδιοκτήτες προκειμένου να ανακαινήσουν και στη συνέχεια να νοικιάσουν ένα ακίνητό τους για 3 χρόνια. Χωρίς πουθενά μα πουθενά να τίθεται οποιοδήποτε περιορισμός για την τιμή του ενοικίου. Και καλά, πιστεύετε αλήθεια ότι αρκούν τόσο λίγα χρήματα, 10.000 ευρώ, σε ιδιοκτήτες μιας καινής κατοικίας για να την ανακαινήσουν ολόκληρη, τη στιγμή που για να κάνει κάποιος μια ανακαίνιση χρειάζεται στην ουσία ένα στεγαστικό δάνειο? Τώρα, σε σχέση με την αποκατάσταση των πυρόπληκτων στο μάτι. Αυτή καρκινοβατεί έτσι κι αλλιώς, όπως και παντού άλλωστε, και το νομοσχέδιο επιχειρεί να υλοποιήσει εκείνο το σχέδιο της εταιρείας Μάτι Ξανά, το οποίο ως ΚΚΕ έχουμε καταγγείλει και καταψηφίσει. Ο λόγος δεν εξασφαλίζει τις απαραίτητες υποδομές για την αντιμετώπιση νέων πυρκαγιών. Τα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας είναι ανεπαρκή, γίνονται μπαλώματα, δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι και επιπλέον παραδίδονται ολόκληρες εκτάσεις σε επιχειρήσεις για τουριστική κυρίως ανάπτυξη. Οι καθυστερήσεις τελικά αξιοποιούνται για την ανασυγκρότηση της περιοχής του Ματιού, η οποία όμως δεν γίνεται με κριτήριο τις ανάγκες του λαού της περιοχής, αλλά με κριτήριο τα σχέδια των επιχειρηματικών ομίλων στα πλαίσια της μετατροπής της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Αττικής σε έναν ακόμα τουριστικό πόλο. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι από κοινού κατάργησαν τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας το 2012, μια δεκαετία μετά έρχονται τώρα και συνενούν στην παραχώρηση της ακίνητης περιουσίας του για την εγγυημένη κερδοφορία των ΣΔΙΤ με τους κατασκευαστικούς ομίλους. Ήδη γίνεται αυτό με τη συνένεση της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Προχωράει η ανέγερση φοιτητικών εστιών μέσω ΣΔΙΤ. Και θα τελειώσω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Αν χρειαστεί, θα πάρω λίγο χρόνο και από τη δευτερολογία μου. Τι αντιπροτείνει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ? Προβάλλει ως λύση τη δημιουργία τράπεζας στέγης με κενά κτίρια του Δημοσίου, των Δήμων, της Εκκλησίας και κενά κτίρια ιδιωτών για κρατική αγορά ή ενοικίαση. Προτείνει δηλαδή το κράτος να γίνει το κράτος το ίδιο κτηματομεσίτης για να διαμορφώσει τους όρους αξιοποίησης του κτηριακού αποθέματος, με εγγυημένη όμως την κερδοφορία των κατασκευαστών και των ιδιοκτητών των ακινήτων. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το ΠΑΣΟΚ με την πρόταση να αξιοποιηθεί με τους ίδιους σκοπούς το Ταμείο Ανάκαμψης. Στον αντίποδα της πολιτικής του επιδόματος, φιλοδόρημα και των αντιδραστικών σχεδιασμών για αυτό το στεγαστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης βρίσκονται οι διεκδικήσεις του εργατικού ταξικού κινήματος για έναν ολοκληρωμένο στεγαστικό σχεδιασμό με στόχο την κάλυψη των εργατικών λαϊκών αναγκών, με την επανασύσταση, θα το πούμε ξανά, με την επανασύσταση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, για την οποία κανένας εκτός από το ΚΚΕ δεν μιλά, και με την ενίσχυση του αποκλειστικά κρατικού κατασκευαστικού προγράμματος, μαζί βεβαίως με την απαγόρευση των πληστηριασμών των λαϊκών κατοικιών. Για όλους αυτούς τους λόγους, κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο επί της αρχής. Σας ευχαριστώ.